10 τις πρώτες Ολυμπιάδες της αρχαιότητας που ονομάζονταν από το όνομα του νικητή του δρόμου ταχύτητας, που είχε μήκος 1 στάδιο. Πολίτες του κόσμου, καλώς ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας. Δρόμος ταχύτητας, χτύπη καρδιάς, ανάστα του σύμπαντος, πηγή και κλεψίδρα ζωής, μέτρο του χρόνου. Χτύπη καρδιάς, γρήκος πολύτιμος, κοινός σύνδεσμος με τους απανταχωγείς ανθρώπους. Καρδιάς και το ζεϊμπέκικο του Σταύρου Ξαρχάρη από 400 τυμπανιστές και προσωπικούς. Ζεϊμπέκικο από το Ζεύς, σύμβολο πνεύματος και το Πέχνους που ψωνεί στα χωριά. Παραφθορά του Βάρου και του Θεού Διόνυσου, Θεού της Ιεράς Μέρης. Χορός που ακροματεί, ισορροπεί ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύμνη, με τους ιώνοντας και τα δύο σε έκσταση. Χορός αρσενικός, εσωτερικός, μοναχικός. Όπως μοναχικός ήταν πάντα και ο αγώνας των Ελλήνων στη μακραία ιστορία τους. Μιλώ. 3,000 years ago. Ολυμπία. Αρχαία Ολυμπία. Ο πρώτος αθλητής έτρεξε. Le premier athlète court. The first athlete ran. The race began. Η Ελλάδα, μέσα από το φακό του σκηνοθέτη Γιώργου Παρουσόπουλου, σε ένα συναρπαστικό ταξίδι αστραπή, μας φέρνει στην αρχαία Ολυμπία. Στάδιο. Διάλογος του χθες με το σήμερα. Πέτρος Κούρτης, Νίκος Χατζησαφίδης. Και επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα που τους γέννησε.